Μάλιστα, μια που αναφερθήκαμε και στις λίμνες και θα δούμε και τις επόμενες μέρες. Πάντως, έχουμε κάνει διάφορα ρεπορτάζ την τελευταία περίοδο, κύριε Διευθυντά, και είδαμε ότι η στάθμη της λίμνης, πόλη Φύτου, είχαμε μεταδώσει και ένα ρεπορτάζ στο οποίο έχει κάνει δηλώσει και ο Δήμαρχος Ορβήματος, ο κύριος Κοσματόπουλος, αλλά και της Καστοριάς ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Και βλέπουμε ότι παραμένει ακόμα εκεί. Έχουν γίνει κάποιες ενέργειες από την δική σας υπηρεσία. Εντάξει, και πού το βλέπετε κι εσείς το πρόβλημα? Το πρόβλημα έχουν μειωμένες βροχοπτώσεις, είναι πολύ λίγες. Τις τελευταίες μέρες έβρεξε μένα, αλλά είναι πάρα πολύ λίγα τα νερά σε σχέση με άλλες χρονίες. Αναμένεται στο αμέσως προσεχές διάστημα να έχουμε μια αύξηση στάθμης. Βέβαια είναι πάρα πολύ μικρή στη λίμνη Πολυφύτου, αν δεν ξέρω αν το έχετε δει. Αλλά έπρεπε να έχουμε περισσότερο νερό. Μάλιστα, σας προβλημάτισε καθόλου έτσι με την επίσκεψη που κάνατε? Δηλαδή, πολλά σημεία τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε δει έτσι τόσο χαμηλή στάθμη. Νομίζω ότι έχει κατέβει στάθμη και πιο χαμηλά από αυτή που είναι αυτή τη στιγμή. Απλώς είναι τώρα χειμώνας και θα πρέπει να είναι πιο ανεβασμένη λόγω των καιρικών συνθήκων. Αλλά επειδή η ανομβρία που είχαμε τουλάχιστον 40-50 μέρες να βρέξει στέρισε την περιοχή από κάποιες ποσότητες νερού, συνεπώς. Είστε προβληματισμένος με αυτή την κατάσταση? Προς το παρόν όχι, γιατί αλλά αν εξελιχθούν τα πράγματα, συνεχίσουν έτσι και με σύμφωνες προβλέψεις προβλέπονται ακόμη πιο ξηρές περίοδοι, θα ίσως να έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη λίμνη.